8.815 θα ανέλθουν τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι ωφελούμενοι σε ολόκληρη την Ήπειρο, μέλη οικογενειών και μεμονωμένα άτομα που θα ενισχυθούν από το νέο ΤΕΒΑ. Το νέο ΤΕΒΑ έχει προϋπολογισμό 11.638.346,47 ευρώ. Και ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες προεργασίες και διαδικασίες και ήδη δημοσιεύθηκε η διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία προσφορών 18 Οκτωβρίου. Όπως ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξαρος Καχρημάνης για το πρόγραμμα επισητιστικής και βασικής ηλικικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, προηγήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο συνεργασία με όλους τους Δήμους με τους οποίους καθορίστηκαν τα σημεία διανομής, έγινε κατάρτιση των πινάκων διανομής και άλλα. Το νέο ΤΕΒΑ για τις 4 πλέον περιφερειακές ενότητες έχει προπολογισμό 11.638.346,47 ευρώ. Με το νέο πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν αριθμητικά περί τους 8.815 ωφελούμενων σε όλη την Ήπειρο. Είναι μέλη οικογενειών και μεμονωμένα άτομα. Στην ΠΕ Ιωαννίνων, οι ωφελούμενοι είναι 3.072, στην ΠΕ Άρτας 2.842, στην Πρέβεζα 1.890 και στη Θεσπρωτεία 1.011. Έχουν δηλώσει έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες προεργασίες και διαδικασίες και ήδη δημοσιεύτηκε η διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 18 Οκτωβρίου του 2024. Προηγήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο σε συνεργασία με όλους τους Δήμους με τους οποίους και καθορίστηκαν σημεία διανομής, έγινε κατάρτιση των πινάκων διανομής και άλλα. Θέλω να επισημάνω και να σημειώσω ότι το τεύχος διακήρυξης συντάχθηκε και μας απεστάλλει από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος και ήταν δεσμευτικό για την περιφέρεια. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί η δική μας πρόταση ήταν να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και τοπικών επιχειρήσεων, πρόταση που δεν έγινε δεκτή προφανώς σε εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς βέβαια δεν μας βρίσκει σύμφωνος και θα επιδιώξουμε μέσω του αναδόχου που θα είναι ένας για όλα τα προϊόντα να υπάρχει συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις προκειμένου να προμηθεύεται αγροτικά ή και άλλα προϊόντα τοπικά. Της Ηπείρου δηλαδή. Η περιφέρειά μας, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η 5η ή η 6η στη χώρα από τις 13 περιφέρειες που προχώρησε στην ανάρτηση της διακήρυξης. Θα ήταν ίσως η πρώτη εάν, όπως προανέφερα, γινόταν δεκτή η αρχική μας διακήρυξη και όχι το δεσμευτικό σχέδιο της διαχειριστικής αρχής του ΟΠΕΚΑ, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Προσάρση παρεξηγήσεων, πρέπει να ενημερώσω ότι δικαιούχοι των παροχών του επισητιστικού προγράμματος είναι οι συμπολίτες μας που λαμβάνουν το μηνιαίο βοήθημα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πρώην ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Βέβαια, ο αριθμός των δικαιούχων μπορεί να διαφοροποιείται στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ανάλογα με τον αριθμό που θα προκύψει από τους δικαιούχους του γενικότερα του προγράμματος. Τα στοιχεία αντλούνται κάθε φορά από τα κέντρα κοινότητας των Δήμων μέσω του Περιφερειακού Παρατηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας. Πολύ θα θέλαμε να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη και να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα της φτώχειας μέσω της εργασίας και της αύξησης των εισοδημάτων. Μέχρι τότε όμως το ΤΕΒΑ προσφέρει μια πολύ μικρή ανάσα σε όσους έχουν ανάγκη στήριξης σε είδη πρώτης ανάγκης. Και από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο όπως πάντα ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο.